Γιατί θα κάνουμε. Όταν την έβριζε όλη η Ελλάδα, ήμουν ο μόνος που είπε ότι έχει ένα ενδιαφέρον το κορίτσι αυτό. Ακριβώς. Ακόμα δεν είναι να πεις ότι ρε παιδί μου αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον που πιστεύω θα κάνει μια πορεία στη τηλεόραση. Μικρή, μεγάλη, κανείς δεν ξέρει. Αλλά πιστεύω ότι θα κάνει. Θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε παρουσιάσει στο Voice. Όλη η Ελλάδα την έβρισε. Εγώ έλεγα. Το έκανε επειδή την έκραζαν όλοι και εσύ, όπως λέγαμε για τη Χρυσή Αυγή πριν. Όχι, γιατί έχω μια άποψη. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι αυτό που λέω. Άρα δεν έβλεπα δηλαδή. Τι έβλεπα. Είναι όμορφη κοπέλα. Εκατομμύρια από τις κοπέλες. Έχει ενδιαφέρον. Τρομάει ο τόπος από τις κοπέλες. Άκου να σου πω κάτι. Εσύ μη μιλάς, λέμε και γιόγκο. Δεν περνάει. Υπάρχουν εκατομμύρια όμορφες κοπέλες, οι οποίες τις βλέπεις και είναι αδιάφορες. Ναι. Θες να σας πω μία που ξέρουμε. Να μην είστε πω καλύτερα. Ναι, ναι, κατάλαβες. Ναι, okay, λοιπόν, ναι, δεν κατάλαβα εγώ. Δεν έχει σημασία. Ναι, κατάλαβα κι εγώ. Αυτά είναι τα ζουμερά. Γιατί δεν πως τα λες. Δεν πειράζει. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Η Σπυροπούλου είναι μια όμορφη κοπέλα που έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω εγώ ότι μιλάει, γιατί διάβασα για μια τηλεκτρική δεν μιλάει καλά ελληνικά. Οκ, ενώ άλλες μιλάνε. Να ρωτήσω κάτι. Αν η Σπυροπούλου που ξέρει τον dancing, δεν θα γίνει ω δώρο. Λοιπόν, πήγε πρεμιέρα τη Νταϊάννα στο παλιό. Ωραία ιδέα αυτή για τον χρόνο. Ναι, ναι, αλλά Κωνσταντίνα. Αφού είναι στον Άλφα. Είναι λίγο λεπτό. Έχει αδιαγραφεί δική τη πορεία. Γιατί άμα την περιμένει μια μεταγραφή να κάνει κάτι, α πούμε, στον Αντένα, δεν έρχονταν. Μπορεί να θεωρεί λίγο αυτό. Λίγο. Πρωινό στον Αντένα. Γιατί μιλάμε για την Κωνσταντίνα. Θα την ενδιαφέρει πιο πολύ η θέση σα, νομίζω. Η θέση σα, ναι, νομίζω. Για πρωινό. Όλοι. Και η Μακρυπούλια χθε βγήκε. Πού να κάνει τώρα. Γιατί μιλάμε για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Γιατί δήλωσε στη Μέρι Αρώνη αν έχει όνειρα. Αν δεν θα πέσει. Τι βρήκε, παιδί. Τι βρήκε, σα είπα, στο παλά. Επίσημη πρεμιέρα και καλά για τη ζωή τη Νταϊάννα. Το είπα πρώτο-πρώτο. Συγγνώμη, δεν θα παίξουν. Δεν είναι στην εγώ τη Ελένη. Έχουμε το φρέσκο που λέει ο Γιώργο. Το φρέσκο κουλούρι πρώτο. Το φρέσκο κουλούρι σα. Αφού το φρέσκο. Πήρε τρία χρόνια, αλλά εντάξει. Έχει τρελαθεί σήμερα. Πάτω φρέσκο λοιπόν. Πώς θα θερείς τα πόδια σου φέτος τηλεοπτικά? Ομολόγω πως νιώθω. Δουλεύω αρκετά, νομίζω φαίνεται και έτσι νιώθω καλύτερα. Θα μπορούσες να σκεφτείς τον εαυτό σου να κάνεις κάτι μόνη σου στην τηλεόραση? Έχω όνειρα, αλλά νομίζω τα κρατάω για μένα. Να σου πω κάτι. Πού σας ενόχλησε η δήλωσή της τώρα? Και μ' άρεσε που είχε τη Νταϊάννα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ρώτα ρε Λαώρα. Όλη την εβδομάδα προετοιμάζονται για την εκπομπή του Σουκού. Δουλεύουν κάθε μέρα 8 ώρες. Δεν ξέρω, ρώτα το θέλει που το έχει κάνει. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, γίνεται ένα meeting, τουλάχιστον μέχρι πέρσι γινόταν ένα meeting. Συνήθως την Παρασκευή. Όχι, την Παρασκευή πηγαίναμε εκεί. Το πηγαίναμε όλοι. Αλλά η Κωνσταντίνα, α πούμε, από πέρσι είχε μία στήλη για τα παιδιά, οπότε έκανε γυρίσματα έκανε μέσα στη βδομάδα. Κάνει και η καραβά του, κάνει συνεντεύξεις έξω. Και φέτος νομίζω κάνει κάποια κοινωνικά θέματα η Κωνσταντίνα. Άρα δουλεύει και μέσα στη βδομάδα. Άρα σίγουρα κάνει πράγματα. Ξέρεις να γιατί για να κάνεις ένα βίντεο χρειάζεται και μοντάζ μετά, θέλει. Αλλά δεν πρέπει να είσαι πάντα απαραίτητο στο μοντάζ. Αυτή ήταν στο μοντάζ από ό,τι ξέρω. Εντάξει, καλό. Okay, anyway, το καλά, όλο ο κόσμο στο μοντάζ. Δεν το κάνουμε και θέμα, ρε παιδιά. Ναι, δεν έσκαμε ότι... στον δρόμο, το μοντάζ είναι. Όχι, δεν είναι. Καλά, δεν είναι. Καλά, δεν είναι. Ότι είναι πολύ μπίγκα, α πούμε. Αυτή δεν παίρνει τάνο εδώ πέρα. Δεν είπα ότι είναι. Αυτή δεν παίρνει όλη μέρα. Όχι, ξέρω να παίρνει. Γιατί το κάνετε. Το αυτονόητο. Το κάνει θέμα. Το αυτονόητο. Όχι, γιατί λε ότι δούλευε. Δεν το πάει έτσι. Έτσι το λε έτσι. Πα να κάνει θέμα από εκεί που δεν υπάρχει σα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και το κάνεις εσύ. Καλά, καλά. Στη φίξαμε. Καλάφια. Ναι, μου την έδειξες. Εντάξει. Λοιπόν, πάντα αυτό λες. Ό,τι και να πω αυτό λες. Μπλε, 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 μπλε. Δεν έχω ακούσει να είσαι γνωρίζει κανέναν. Όλοι είναι καλοί. Μα τι είπε. Δεν έχω ξεσοπολιάγκας. Δεν έχω ξεσοπολιάγκας. Ποιο ήταν το παράξενο στις δηλώσεις της. Ο Λιάγκας, άστορε, γιατί έχει άποψη. Εδώ είναι ο Λιάγκας. Δεν είπε κάτι περίεργο κοπέλα. Σάσα, να λέμε κάτι. Τώρα είναι μια όμορφη κοπέλα που έκανε μια δίκη. Είπα ότι τίποτα για την κοπέλα. Κάνεις, τραβάς την τρίκα, βγαίνεις φρικιά. Όχι, είπα ότι κάνετε ολόκληρο θέμα, ότι κάνει ένα ρεπορτάζ και μοντάρι. Που η Αρώνη ρώτησε η Λάουρα, ρε παιδί μου. Ρώτησε η Λάουρα πώς δουλεύει. Τα πιάντα όλοι σε απάντησα. Όλοι δουλεύουν. Αν μου επιτρέπει, θα μπορούσε από τη θέση τη, δηλαδή ότι βγαίνει και παρουσιάζει κάποιον, να μην κάνει ούτε εξωτερικά θέματα, ούτε να δίνει να φτιαχνόταν και να το πει. Κατάλαβε να σου πει. Όμω δεν γίνεται έτσι. Υπάρχουν παρουσιαστέ. Θέλω να σου πω, αυτή όμω επιλέγει το δρόμο να κάνει για τώρα ξεκίνησε. Είναι αυτονόητο. Και κάποιοι άλλοι τώρα να μην σου πω ονόματα δεν τα κάνανε. Αλλά τώρα ξεκίνησε. Πρέπει κάτι να κάνει. Στη Μενεγάκη έγινε χαμό. Εγώ πιστεύω θα πάρει το πάνω πακέτο.
αυτή. Να μου το θυμηθείτε γιατί σχεδόν... κάνει καλά κάτι τη Βασιλείου. Πάμε πακέτο. Και σχεδόν τη έδωσε το στέμα η Ελένη να προχωρήσει. Το έβγαλε και τη το έδωσε. Όχι, έλα ρε παιδιά. Τώρα. Τι μου λέτε ρε παιδιά, έβγαλε το στέμα. Δεν το έβγαλε το στέμα. Σόπα ρε σάσα τώρα που έβγαλε το στέμα. Δηλαδή έκανε έτσι η Ελένη. Η Ελένη δεν κάνει ποτέ έτσι. Μήπω έδωσε δαχτυλίδι. Όπω είχε δώσει ο Σιμίτη στο Γιωργάκι δαχτυλίδι. Στέμα ή δαχτυλίδι έδωσε. Νομίζω δαχτυλίδι. Έκανε έτσι δηλαδή η Ελένη. Το μονόπεδο του Ματέο έδωσε. Το μονόπεδο του Ματέο θα έχει πιο καλό μονόπεδο. Γιώργο, υπογραφή. Κοίτα, θα έχει πιο καλό μονόπεδο η Κωνσταντίνα Μαθαίλη. Νομίζω. Από την Ελένη. Νομίζω θα έχει πιο καλό μονόπεδο να μαθαίνει Κωνσταντίνα. Για να το λέω όμω κι εσά, επειδή είμαι στα πρωινά τώρα. Για να το λέει κάτι. Εσύ γιατί το λέει. Εγώ το λέω γιατί με τρελή. Εγώ το λέω γιατί με βλακίε, κατάλαβε. Το θέμη να ακούτε αυτά τα θέματα. Το ισχύει. Το θέμη να ακούτε. Ότι είσαι τρελή, το ξέρουμε όλοι. Το θέμη να ακούτε, παιδιά. Να δούμε το βίντεο και να κρίνουμε. Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλά σωστά. Τώρα είπε κάτι. Το βίντεο να δούμε και να κρίνουμε. Ναι, ναι, όχι, ακούει ένα κόσμο. Δεν έχει δώσει ακόμα στον κόσμο την ευκαιρία να δει αυτό που πραγματικά είσαι και αυτό που πραγματικά είμαστε. Δεν αλλάζει μέσα από την προβολή της τηλεόρασης και των περιοδικών. Θα ήθελα μια μέρα που εγώ ξέρω για σένα και που ακόμα ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Γιατί πάντα στα καινούργια πρόσωπα και έχω περάσει επί θέσης σου, Κωνσταντίνα. Ένα βομβαρδισμό από αυτά που μπορεί να διαβάζει τα περιοδικά, τώρα πια στα site, στην δικιά μου εποχή δεν υπήρχαν αυτά. Τις εκπομπές, ακούνε από εδώ και εκεί. Πιο εύκολα ακούγονται συσσαγωγικά τα άσχημα, καλά. Βέβαια, επειδή ο κόσμος λάνθαστο, εσύ πρέπει να έχεις την υπομονή. Άσιο χρόνο να προλάβουν να πάρουν πολλά πολλά πράγματα δικά σου για να έχουν μια συνολική εικόνα. Ξαφνικά έπλεξε το εγκόμιο στην Κωνσταντίνα, λες και πρόκειται για την Καρβελέ. Για την Ταϊάννα. Άρα το θέμα το έχει με ένα γκάκι. Γιατί η Κωνσταντίνα κάνει λάθος εδώ, διαφωνείς. Πολύ σωστά μίλησε. Όχι μόνο για την Κωνσταντίνα, για όποιο πρόσωπο. Όχι, καλώς. Έλα, ρε, για όποιον ξεκινάει. Καλά. Δεν είναι ωραίο. Εμένα δεν μου τα έχει πει. Ποια δουλειά. Δεν σου ακούσουμε αυτά τα πράγματα. Όλα μου το λέει. Εσύ δεν θα έρθει. Δεν εκεί πότε είσαι καλύτερη στο θέατρο, τι άλλο να πω δηλαδή, ας πούμε. Μάλλον εσύ ρε Γιώργο. Γιατί ο θέλος... Όχι. Παιδιά, δεν το θεωρώ με αυτή την άποψη. Ποια άποψη? Με την άποψη του αυτού του λες υπερβολικού του φουλ. Σε έχουν στηρίξει όλο ο κόσμο, τι άλλο θε. Δηλαδή. Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι. Η Μενεγάκη πάντω τη στήριξε. Τη στήριξε. Άρα βλέπει κάτι σε αυτήν. Δεν ξέρω αν βλέπει κάτι σε αυτήν. Ή αν το παιδιά μια στιγμή. Ή βλέπει κάτι σε αυτήν. Ή επειδή είναι στο ίδιο κανάλι και κάνουν, έχουν μια προσωπική σχέση και βγαίνουν μαζί, πάνε θέατρα μαζί κτλ. Εγώ παρά. Εγώ παρά. 6 λεπτά πρόλογο. 6 λεπτά πρόλογο, εντάξει. Εγώ πάντω. Κάτω συγγνώμη. Αν πήρε καλεσμένο ο Αντώνης Σαμαράς, τι πρόλογο θα του κάνει. Κανένα πρόλογο. Κανένα. Σωστό αυτό. Να κάνω ερώτηση. Αυτό θέλω να πω. Ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο άξιζε. Αξίζει παραπάνω από 6 λεπτά πρόλογο από τη Μενεγάκη. Πείτε μου εσείς. Ποιο. Αν έκανε 6 λεπτά πρόλογο στη Σπυροπούλου. Η Σπυροπούλου, εγώ λέω πρώτος ότι είναι καλή. Η δεν και για 6 λεπτά. Μακρυπούλια. Δηλαδή, αν πήγαινε εσύ καλεσμένη, πόσα λεπτά πρόλογο πρέπει να σου κάνει. Ένα λεπτό, ξεπέτα. Είναι δυνατόν η Σπυροπούλου, έτσι δεν είναι. Κάτσε ρε σκορδά. Ποια σκορδά. Συγγνώμη, πάει η Μπέλη. Ένα πρόλογο κάνει σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν βγαίνει. Οπότε είναι μια εκπομπή. Δηλαδή, ποιο πρόσωπο. Βγαίνω, πού σε βγαίνω, στο θέμα. Μια φορά το χρόνο βγαίνεις. Λοιπόν, σε έχει πάρει με ένα τηλέφωνο. Πείτε μου ένα εγώ τώρα ήμουν στη θέση σου και θα τις έπαιρνα και θα έλεγα, έλα Ελένη μου, πόσα λεπτά θα μιλήσεις για μένα. Πρώτα απ' όλα, πρόλογο. Όχι, αλλά 6 λεπτά πρόλογο. Τοποθετήθηκε. Αυτό ο Σπυροπούλου είναι. Δεν είναι πολύ μίγκα. Παιδιά, δεν έχει. Κλείστα, κλείστα.
Αυτό έχει αυτό. Ναι. Αυτό είναι πρόλογος, δηλαδή να αρχίσει τους επιθετικούς προσδιορισμούς και χαρακτηρισμούς κτλ. Δεν έβαλα τελεία. Μεγάλο λάθος. Δεν βλέπω το γραπτό. Έλα, πες. Υποθετήθηκε σχετικά με μία που έχει δεχθεί. Μπορεί. Πολιά καστανά πει μου κάθε μέρα κάτι γι' αυτό. Όσο κόσμο. Εγώ όμως λέω κάτι για τον άλλο. Δεν είμαι και εγώ αθεόπεριστερά, με συγχωρείς. Τι γνώμη σου λες, μωρέ. Εγώ το παιχνίδι μου. Τι γνώμη σου λες. Εντάξει, εσύ στο ραδιόφωνο βρίζεις και Ισοκράτες σου. Ναι, βρίζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Ναι, αλλά λες και τη γνώμη σου, κατάλαβες. Δεν κάνεις κάποιο έγκλημα. Το θέλω να σου πω. Στην Ελλάδα δεν έγκλημα να πεις τη γνώμη σου. Εγώ παραδέχομαι τις πυροπούλες που όλοι τη γλύφουνε. Respect. Μπράβο, τι καταφέρει. Εσύ θεωρείς ότι ολόκληρη μενεγάκι κάτι που έκανε το. Εσύ που είδες το ρεπορτάζ έτσι όπως έδωσε στην Πάσα, θεωρείς ότι μενεγάκι είπε ότι η Σπυροπούλου είναι η διάδοχός μου μαζί με την Ελλάδα. Επειδή έκανε τη σύγκριση, όταν κάνει τη σύγκριση, ότι εγώ ξεκίνησα έτσι πριν από χρόνια. Εντάξει, δηλαδή, εάν α πούμε, εγώ έχω ένα καλεσμένο και μικρό, ξέρω εγώ. Και του πω. Και του πω. Να ξέρω. Δύο. Σαν. Όταν ξεκίνησα και εγώ μου λέγανε αυτά και τα λοιπά. 44. Είσαι 42. Αν τον έκανε. 42, 3. Αφού έτσι αποκαλείται. Εξαφνικά δεν είναι Βασίλισσα. Η Βασίλισσα πλέον της μεσημεριανής ζωής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.